επανέλαβε το θαύμα. Έκανε εκατομμύρια Ελλήνων περήφανους στις δύσκολες στιγμές της οικονομικής κρίσης. Φέραμε το δεύτερο ευρωπαϊκό στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό. Μια μεγάλη χαρά για όλους τους Έλληνες στις δύσκολες στιγμές που ζούμε. Για όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ομάδα καρδιάς και χαρακτήρα για τον Κώστα Παπανικολάου που έδειξε και αυτό στα δόντια του. Με την ελληνική σημαία στην πλάτη έστειλε μήνυμα εθνικής υπερηφάνειας. Η Ελλάδα είναι εδώ. Η Ελλάδα όσο και να την... και να την πατάνε κάποιοι και να μην την υπολογίζουν έστω και μέσα από τον αθλητισμό δείχνει ένα πρόσωπο ότι ποτέ δεν θα πεθάνει και αυτό θα κάνουν καλά να το καταλάβουν όλοι γιατί οι Έλληνες είμαστε μια χώρα δυνατή με δυναμισμό και με αθλητικό χαρακτήρα. Του θρύλου που ανδρώθηκαν με δύο συνεχόμενες κούπες. Έστειλαν στον 7ο ουρανό τους φιλάθλους τους. Οι Αμερικανοί Χάινς και Πάουελ ανεβαίνουν στο βάθρο με τα μωρά τους αγκαλιά. Γίνονται ένα κουβάρι. Και χθες ήταν μια αγροθιά σκορπίζοντας αντιπάλους και υψηλά μπάτζετ. Όπου πας εσύ, θα με πάντα εδώ, κάποιο στράτο εδώ. Να μιλήσουμε λίγο, Μαριέ! Πάμε! Λίγο ενέργεια να κρατήσουμε για Τετάρτη, Ένα, δύο, τρία! Ολυμπιακός! Γιόρτασαν σαν παιδιά. Ποια πιστεύεις ήταν τα κλειδιά του σημερινού αγώνα και που κρίθηκε... Εγώ ας πούμε είναι τραγουδιστής στο ράδι, θα καλύτερα να πει κανένα τραγούδι. Αυτό θέλω να το ξέρω, για πάμε. Ναι, όχι, έχει μεγάλο ρεπερτόριο. Όχι, θέλω κάτι, μια κορώνα, ένα κάτι. Κορώνα, τι λέμε. Δεν βάλε μια φωνή ρε παιδάκι, να αξίσει. Ένα δεν μπορώ, αλλά ξέρω την ορχήστρα μου. Θέλει ένα μινόρε, ναι, από την ορχήστρα. Πλακατζής των αποδυτηρίων ήταν ο Γιώργος Πρίντεζης, ο οποίος μόνο δεν τραγούδησε χθες. Φίλε Κώστα, χαίρομαι για την προγραμματική που πήρες δημοσιογράφος και σίγουρα η πασχετική σου γνώση και εμπειρία μπορεί και καταλαβαίνει ποιος είναι ο λόγος που πήρες σήμερα. Σίγουρα η ομάδα δείξε ψυχή. Είμαστε μια παρέα. Μετά το κύπελο, οι πρωταθλητές Ευρώπης πήραν στα χέρια τους και τα μικρόφωνα. Η κάμερα δεν μας παίρνει. Δεν πειράζει. Μίλασε, μίλασε. Μίλασε. Από πάλι έλεγα, Γίνα και λίγο πως θα να σε βλέπουν στην Ελλάδα τα παιδιά. Λίγη ώρα μετά τον αγώνα φωτιά άρχισαν να χαλαρώνουν με πλάκα στα αποδυτήρια. Από το Λονδίνο. Έλα, πανίκο, πέρα, καθώς. Είσαι στέλνα, όπου πας εσύ, θα με πάντα εδώ, κάποιο στράτο εδώ. Τι time! Δεν υπάρχει. Τώρα Τα πειράγματα συνεχίστηκαν στη συνέντευξη τύπου, όπου όλοι σχεδόν οι παίκτες εισέβαλαν κυριολεκτικά στην αίθουσα και έκαναν μουσκεμα αρχηγό και προπονητή. Στο Πειραιά το Πασαλιμάνι χθες τα μεσάνυχτα φλεγόταν. Ψυχάρα ο θρύλος! Έλα θρύλε! Έλα θρυλάρα! Η πόλη του Πειραιά φωταγωγήθηκε. Χιλιάδες οπαδοί βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν τον δεύτερο συνεχόμενο θρίαμβο. Η καρδιά του πρωταθλητή στο δαφνοστεφανωμένο έφηβο και το ομαδικό πνεύμα και όλα μαζί αυτά λέγονται θρύλος, λέγονται Ολυμπιακός. Πανηγύρια και στην Αχαϊκή πρωτεύουσα.
προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού στα αποδυτήρια στάθηκαν και στην υπόσχεση που είχαν δώσει. Μίλησαν και οι δύο για την προσήλωση που είχαν όλοι στο στόχο. Και σας είπα ότι θα πάμε να πάρουμε το ευρωπαϊκό όπως έγινε και πέρσι. We'll go and take the Euroleague like we did last year. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτό δεν βγήκε πουθενά προς τα έξω και όταν λέμε κάτι με κλειστές πόρτες μένει μεταξύ μας. Νομίζω αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία της ομάδας. It stayed among us and we said something between closed doors. This is a big success if it stays there. Και όπως θα καταλάβετε το εννοούσαμε και δεν ήταν τότε για να χαδεύσουμε αυτιά ένα σας αριστός με το ηθικό. Αυτό πιστεύαμε, αυτό ήταν ο στόχος, αυτό το είχαμε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λίγο αργότερα αφιέρωσαν το τρόπαιο. Θέλω να αφιερώσω αυτό το κύπελο στον πατέρα μας, γιατί είναι μαχητής της ζωής και μας έχει δώσει το παράδειγμά του για να παλεύουμε. Παλεύουμε τόσα χρόνια. Τώρα όλοι θα πείτε ότι δικαιωνόμαστε, γιατί έχουμε πάρει δύο σερί Ευρωλίγες. Αλλά αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια και όταν χάναμε και όταν ακούγαμε τα διάφορα και όταν μας πολεμούσανε, δεν θέλω τώρα να πω ποιοι, τους ξέρετε όλοι, ήταν να συνεχίσουμε να παλεύουμε. Σε έφερε ενώ ήταν το γλέντι και στο ξενοδοχείο της ομάδας στο Λονδίνο. Οπαδοί και παίκτες ξενύχτησαν γιορτάζοντας μέχρι πρωία στον τίτλο. Τώρα, διθυραμβικά είναι βεβαίως τα σχόλια των ξένων μέσων ενημέρωσης για την νίκη αλλά και για την εμφάνιση του Ολυμπιακού. Και αυτός ο τελικός είχε την υπογραφή του αρχηγού της ομάδας Βασίλης Πανούλη, ενώ ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζόκας έγινε ο πρώτος Έλληνας τεχνικός που κατακτά την Euroleague. Το κράτορας έμεινε στο θρόνο του. Ο Ολυμπιακός είναι ξανά στο Everest του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τα τρομερά παιδιά του Μπαρτζόκα με τον κόσμο, τον εκτοπαίχτη στο πλευρό τους, τρέλαναν την Ευρώπη, διέλυσαν τη Ρεάλ Μαδρίτης, την υποχρέωσαν να υποκληθεί στο ελληνικό μεγαλείο. Ήταν ένα έπος με γαλανόλευκο χρώμα. Αυτή η ομάδα έχει 9 Ελληνόπουλα και στον πάγκο τον Γιώργο Μπαρτζόκα που έγινε ο πρώτος Έλληνας τεχνικός που κατακτά την Ευρωλίγκα. Πρέπει να περάσω λίγο στιγμές για να το συνειδητοποιήσουμε. Βέβαια, φυσικά θέλω να πω ότι νιώθω περήφανος για αυτήν την ομάδα. Και αυτός ο τελικός είχε την υπογραφή του μεγάλου αρχηγού του Ολυμπιακού, του Βασίλη Σπανούλη. Ο κατακτητής της Ευρώπης έφτασε τα 3 τρόπαια. Όσες φορές έχει πάρει και τον τίτλο του πολυτιμότερου παίχτη. Είναι ο άνθρωπος το ρεκόρ. Κάναμε ένα μεγάλο παιχνίδι στα 3 δεκάλεπτα, γιατί στο πρώτο δεκάλεπτο δεν υπήρχαμε στην παρκέ. Και καταφέραμε και φέραμε το δεύτερο ευρωπαϊκό στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό. Ρώμη το 97, Κωνσταντινούπολη πέρυσι, Λονδίνο τώρα. Οι θρίαμβοι συνεχίζονται, οι Ερυθρόλευκοι πήραν την τρίτη ευρωπαϊκή κούπα. Και τη κούπα, δεύτερη συνεχόμενη, το λεγόμενο repeat για τον Ολυμπιακό, που ισοφάρισε το ρεκόρ της θρυλικής Γιουγκοπλάστικα και της τεράστιας Μακάμπη. Όταν ο Σπανούλης πήρε το όπλο και άρχισε να βομβαρδίζει το ισπανικό καλάθι, οι Ιταλοί σπίκερ τρελάθηκαν. Ο Sportcaster κατάπιε το μικρόφωνο και στο φοβερό κόψιμο του Χάινς. Ρούντι, Δαμίροτιτς, Σοπραλφέρο και στο πέρα! Πατσέσκα, Λο, Πινεφόντο, Φιλίνιο! Κάιο Χάινς, time out! Oh, mamma mia! You fight, you work hard,
Οι ισπανικές εφημερίδες αποδέχτηκαν την ολοκληρωτική επικράτηση του Ολυμπιακού. Έγινε αυτό που παλεύαμε όλο τον χρόνο. Δεν ήταν εύκολο. Ο Σπανούλης ήταν αρχηγός με τα όλα του. Και αν οι Μαδριλένοι τον έπαιξαν βρώμικα, αυτός με το τέλος του μάτς πήγε και χαιρέξε τους αντιπάλους του έναν προς έναν. Ήταν μια κατάθεση ψυχής από τους πρωταθλητές Ελλάδας. Φόρτωσαν με 100 πόντους στο ισπανικό καλάθι. 188, μια μαγική βραδιά. Ένα χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας είναι ότι δεν τα παρατάει ποτέ. Αυτό κάναμε και σήμερα και γυρίσαμε ένα παιχνίδι και πήραμε μια πολύ μεγάλη νίκη. Συγχαρητήρια για τον ευρωπαϊκό θρίαμβο απέστειλαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και οι αρχηγοί των κομμάτων. Λοιπόν, αυτή την ώρα η ομάδα του Ολυμπιακού επιστρέφει από το Λονδίνο και οι φιλάθλοι ετοιμάζουν την υποδοχή που αρμόζει στους πρωταθλητές Ευρώπης. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι ο Νίκος Κατσαρός. Νίκο, καλησπέρα. Και από ό,τι βλέπω, ήδη εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες φιλάθλοι του Ολυμπιακού έχουν ήδη μαζευτεί στο αεροδρόμιο και περιμένουν το αεροσκάφος των πρωταθλητών. Έτσι, Αντώνη, καλησπέρα. Πολύ μεγάλο πάθος και ασυγκράτητη λαχτάρα από τον κόσμο του Ολυμπιακού που περιμένει να γκρεμίσει τα τείχη για να υποδεχθεί τους πρωταθλητές Ευρώπης. Το αεροπλάνο δεν έχει φτάσει ακόμα, από στιγμή-στιγμή αναμένεται. Είναι τέτοια λαχτάρα του κόσμου, πρέπει να σου πω, που κάθε αεροπλάνο που διασχίζει τον Αττικό ουρανό αποθεώνεται, αφού νομίζουν ότι ίσως είναι αυτό που μεταφέρει την αγαπημένη τους ομάδα. Σε πολύ λίγο περιμένουμε τους κατακτητές της Ευρώπης για να ξεκινήσει το δεύτερο μέρος του πάρτι. Το πάρτι ξεκίνησε από το Λονδίνο, το δεύτερο μέρος θα γίνει εδώ στο αεροδρόμιο και αναμένεται το τρίτο μέρος αυτής της ερυθρόλευσης γιορτής να ολοκληρωθεί στο σπίτι των πρωταθλητών Ευρώπης, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Νίκο, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα αργήσουμε, γιατί αν θυμηθούμε τα όσα συνέβησαν πέρσι στο αεροδρόμιο, που το πούλμαν έκανε περίπου ένα μέτρο το λεπτό, αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι θα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Άλλωστε, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού είναι εκεί για να αποθεώσουν τους παίκτες. Οι παίκτες, φαντάζομαι, θα βγουν από το πούλμαν. Θυμάμαι πέρσι ότι είχαν κρεμαστεί από τα παράθυρα. Άρα, έχουμε να δούμε πολλά ακόμα, έτσι. Θα ανέβουν στην ροφή πάλι του πούλμαν. Θα βγάλουν έτσι το αστραφτερό τρόπαιο για να το δει ο κόσμος, να πάρει λίγο έτσι από την χρυσόσκονη του ευρωπαϊκού στέματος και αυτός, να γευτεί αυτή την μεγάλη χαρά. Νομίζω ότι χωρίς τον κόσμο δεν έχει και ιδιαίτερη αξία. Ο κόσμος δίνει δύναμη στους παίκτες και οι παίκτες τον αποζημιώνουν. Λοιπόν, όλοι περιμένουν βεβαίως την άφηξη του Ολυμπιακού και από εκεί και πέρα και την έξοδο της ομάδας από το αεροδρόμιο. Είμαστε και εμείς εκεί. Με το που θα φτάσει η ομάδα, βεβαίως θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου, Νίκο Κατσαρέ. Οπότε τα λέμε σε πολύ λίγο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε με έναν παίκτη που έχει συνδέσει την ιστορία του με την ομάδα του Ολυμπιακού αλλά και με την εθνική ομάδα, τον κύριο Γιώργο Σιγάλα. Κύριε Σιγάλα, καλησπέρα. Για δεύτερη φορά ο Ολυμπιακός κάνει κάτι το οποίο φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο. Ανατρέπει μια πολύ μεγάλη διαφορά σε ένα τελικό και κερδίζει στο τέλος το μάτς. Τι είναι αυτό λοιπόν που βοηθάει και επιτρέπει σε αυτή την ομάδα να κάνει τέτοιες ανατροπές? Είναι η χημεία η οποία δημιουργήθηκε εδώ και 3-4 χρόνια. Και είναι το μέταλλο αυτής της ομάδας, που τελικά το περσινό δεν ήταν απλώς μία, αν θέλετε, τυχερή, με αρκετή δόση μάλλον τύχης ανατροπή, αλλά ήταν μία μεγάλη πορεία, ήταν το στήσιμο μιας τέτοιας ομάδας που να μπορεί να γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και βέβαια τα παιδιά το απέδειξαν και φέτος, γράφουν τη δική τους σελίδα στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Αυτό το έχουν καταφέρει άλλες δύο ομάδες, όπως η Ιουγκοπλάστικα και η Μακάμπη. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι και τόσο εύκολο. Είστε μια ιστορία πάρα πολλών χρόνων στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί θυμάμαι ότι η Ιουγκοπλάστικα είχε τότε τους καλύτερους παίκτες της εποχής εκείνης και της Εθνικής Ιουγκοσλαβίας βεβαίως. Είχε τεράστια ονόματα. Ο Ολυμπιακός με 9 Έλληνες και με έναν Έλληνα προπονητή καταφέρνει αυτό που καταφέρνει. Νομίζω ότι υπάρχει και μια φοβερή χημεία στην ομάδα, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Και είναι και το